Την οργή της Μόσχας προκάλεσε η προμήθεια μαχητικών F-16 στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Τα σχέδια για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ηγείται πολεμικής συμμορίας, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα. Η Ουάσιγκτον ηγείται της πολεμικής συμμορίας και αυτό είναι η απόδειξη, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσίδα αξιωματούχος σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Σβέζδα, ως απάντηση σε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντωνι Μπλίνκεν για τα F-16. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα της απέναντι στη Ρωσία. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, μιλώντας σε μία εκδήλωση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι, πρόσθεσε. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία την Τετάρτη για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων της Ουκρανίας με αεροσκάφη F-16. Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία για τα πρακτικά βήματα για την επίτευξη του στόχου όλων των Ουκρανών, σημείωσε στο X. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.